Ξεκινάμε το τέταρτο μέρος με μία ακόμα ζωντανή σύνδεση στην Εύης Σπανού, η οποία βέβαια από το παραλιακό μέτωπο πήγε λίγο προς τα πάνω εκεί. Ανέβηκε λίγο, πλησίασε λίγο στο κέντρο προκειμένου να καλύψει ρεπορτάζ που αφορά τον κλάδο των οδηγών ταξί, των επαγγελματιών οδηγών ταξί. Έχουμε εισέλθει σε μια τουριστική σεζόν και καταγράφει η Εύη το ρεπορτάζ πώς είναι τα πράγματα στον κλάδο. Αν αρχίζει σιγά σιγά να κινείται που λένε το επάγγελμα. Είχαμε κάνει ένα σχετικό ρεπορτάζ, αν δεν κάνω λάθος, περί τα μέσα του Δεκέμβρη. Μεσούσεις της χειμερινής σεζόν δεν πήγαιναν και πολύ καλά τα πράγματα. Πάμε να δούμε τώρα πώς έχουν. Απελπιστική φαίνεται ότι συνεχίζει να είναι η κατάσταση για τους οδηγούς ταξί σε ό,τι αφορά τουλάχιστον στην Κρήτη αλλά και στο Ηράκλειο. Πλέον επιτρέπονται μέχρι 3 άτομα σε κάθε αυτοκίνητο, βεβαίως φορώντας οι επιβάτες τις μάσκες τους. Αν και τα σύνορα έχουν ανοίξει, οι πρώτοι τουρίστες έχουν φτάσει στο Ηράκλειο Κρήτης. Φαίνεται ότι αυτό δεν αποτυπώνεται στις κούρσες των οδηγών ταξί. Όπως μας ενημερώνει ο κύριος Αχιλλέας Πασχάλης, πρόεδρος του Σωματείου Οδηγών Ταξί Ηρακλείου, προσπαθούν οι ίδιοι αυτή την περίοδο να καλύψουν τις τρύπες που άφησε πίσω τους ο χειμώνας του 2021. Κύριε Πασχάλη, καλό σας απόγευμα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, η κατάσταση είναι δραματική. Περιμένουμε και εμείς τη σεζόν να ξεκινήσει, η εργασία μας να ανεβαίνει τέλος πάντων, να δούμε λίγο φως, να το πω έτσι, οικονομικά. Δυστυχώς η κατάσταση διαιωνίζεται, παραμένει το ίδιο, λίγο παραπάνω από ό,τι το χειμώνα, από ό,τι δουλεύαμε το χειμώνα. Και από ό,τι φαίνονται τα πράγματα, δεν θα εξελιχθεί καλά η σεζόν. Δεν θα έχει σεζόν. Θα είναι μια υποτυπώδη σεζόν, ας πούμε, ένα μικρό διάστημα και με πολύ λίγο κόσμο. Το μεροκάματο βγαίνει σε καθημερινή βάση για τους περισσότερους από εσάς? Όχι, όχι. Δυστυχώς το μεροκάματο δεν βγαίνει και υπολογίζαμε να ρεφάρουμε, να το πω έτσι, ας πούμε, την περίοδο του καλοκαιριού αυτά που δεν μπορούσαμε να κάνουμε το χειμώνα και δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα πλέον. Δεν υπάρχει αντικείμενο εργασίας. Από τις 14 Μαΐου που άνοιξαν τα σύνορα έχουν έρθει πρώτοι τουρίστες. Υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ εσάς και εκείνων? Χρησιμοποιούν, παίρνουν το ταξί για να μετακινηθούν? Υπάρχει πολύ λίγη άνοδος στο μεταφορικό έργο το δικό μας. Περιμέναμε πολύ περισσότερο, αλλά δυστυχώς ο κόσμος που έρχεται είναι πάρα πολύ λίγος. Δεν υπάρχουν, λόγω του ότι είμαστε σε πορτοκαλί ζώνη, δεν έχουμε τον κόσμο που θα έπρεπε να έχουμε. Αν δεν πέσουν πάρα πολύ τα κρούσματα για να μπορούμε να μπούμε στην πράσινη ζώνη, δεν θα περιμένουμε κόσμο φέτος. Ακόμη και μια αύξηση του 20% που υπολογίζαμε σε σχέση με το προηγούμενο έτος, δεν θα την έχουμε αυτή την αύξηση. Κύριε Πασχάλη, σε ό,τι αφορά στο ωράριο της κυκλοφορίας, πιστεύετε ότι από αύριο που είναι στη 1:30 τα μεσάνυχτα και από 1η Ιουλίου που θα υπάρχει διευρυμένο ωράριο, δεν θα υπάρχει δηλαδή απαγόρευση κυκλοφορίας, θα βοηθήσει αυτό το μέτρο εσάς σαν οδηγούς ταξί? Πιστεύω να ανέβει λίγο η δουλειά μας, όχι βέβαια πάρα πολύ, γιατί πιο πολύ χρησιμοποιούν τα δικά τους μέσα. Εδώ οι ντόπιοι, ας πούμε, χρησιμοποιούν τα δικά τους μέσα μεταφοράς για να πάνε να διασκεδάσουν κτλ. Πιστεύω να ανέβουμε και λίγο, αν δεν διευρυνθεί και το ωράριο, δεν ανοίξουν τα μπαρ, να βγαίνει και λίγο ο κόσμος, θα πάρει ένα ποτό. Εμείς μετά τις 12-12.30 το βράδυ δεν έχουμε, δηλαδή μένουν πολύ καλά αυτοκίνητα ανοιχτά, ας πούμε, για να εξυπηρετήσουν τον κόσμο. Δεν υπάρχει κόσμος που θα εξυπηρετηθεί το βράδυ πλέον. Δεν έχει νύχτα το Ηράκλειο. Δεν έχει δουλειά το βράδυ. Οι περισσότερες κούρσες κατευθύνονται σε ποια σημεία, φαντάζομαι, περιμετρικά του κέντρου, σε περιοχές πολύ κοντά στο κέντρο, συμφωνείτε? Ναι, από την περιφέρεια προς το κέντρο και πιο πολύ μεγάλοι άνθρωποι σε ηλικία που επισκέπτονται κάποιο γιατρό, πάνε για κάποιες συναλλαγές τράπεζας ή οτιδήποτε στη δημόσια υπηρεσία. Και το μεσημέρι μετά από το κέντρο προς την περιφέρεια. Δεν έχουμε. Εκτός, δηλαδή ο κόσμος δεν έχει δυνατότητα, δεν έχει τα χρήματα να παίρνει ταξί να μετακινηθεί εκτός της πόλης του Ηρακλείου. Είναι πολύ λίγοι άνθρωποι που εργάζονται, δεν εργάζεται και πολλοί κόσμος και δεν έχει τη δυνατότητα. Το ταξί θεωρείται ένα έξτρα έξοδο, ας πούμε, για να μετακινηθεί κάποιος. Μάλιστα. Σε τουριστικές περιοχές γίνονται κούρσες, σε περιοχές που έχουν παραλίες, ειδικά έτσι τα Σαββατοκύριακα όπου ο κόσμος μπορεί να θέλει να βγει? Τα Σαββατοκύριακα πάρουμε τα γιο ταχύτητα. Ας πούμε, πολύ λίγοι είναι που θα χρησιμοποιήσουν ταξί ή θα πάρουν το λεωφορείο που τους είναι πιο οικονομικό για να πάνε για παραλίες. Οπότε, κύριε Πασχάλη, λίγα αυτοκίνητα. Μήπως θα πρέπει να ξεκινήσει και μια συζήτηση ενίσχυσης του κλάδου? Ένας κλάδος ο οποίος, χωρίς καμία αμφιβολία βέβαια, το καταγράφουμε και μέσα από ρεπορτάζ, έχει πληγεί. Ειδικά τον τελευταίο χρόνο.
ένας κλάδος που έχει πληγεί πάρα πολύ και ένας κλάδος που δεν έχει απασχολήσει ποτέ αυτούς που ασχολούνται με τους πληγέντες κλάδους. Αν υπάρχει πρόβλημα επιβίωσης των ιδιοκτητών και των οδηγών του ταξί, δηλαδή δεν τους έχει απασχολήσει. Πέρα από μια αναστολή κάποιων μηνών που μπήκαν κάποιοι συνάδελφοι, ναι. Από εκεί και πέρα το αν οι άνθρωποι μπορούν να συντηρήσουν τα αυτοκίνητά τους. Υπάρχουν αυτοκίνητα που έχουν συμπληρώσει τα χρόνια και πρέπει να φύγουν από την κυκλοφορία να αντικατασταθούν. Δεν υπάρχει δυνατότητα για αυτούς τους ανθρώπους να αντικαταστήσουν τα αυτοκίνητά τους. Δεν έχουν χρήματα για να τα αντικαταστήσουν. Έχετε κάποια συγκεκριμένη μια πρόταση? Μια παράτηση υποτυπώδης. Συγκεκριμένη πρόταση δεν μπορώ να σας πω τίποτα. Απλώς ευελπιστούμε στο ότι θα γίνουν κάποια πράγματα να περιοριστεί όλη αυτή η ιστορία. Μπας και ανέβει λίγο η δουλειά μας για να επιβιώσουμε κι εμείς. Γιατί είμαστε ένας μεγάλος κλάδος στο Ηράκλειο. Ένα σωματείο που έχει πολλά άτομα και είμαστε επαγγελματίες στη δουλειά μας και προσπαθούμε από εκεί να ζήσουμε. Δεν έχουμε άλλους πόρους. Και πάρα πολλοί συνάδελφοι ασχολούνται πλέον με τα αγροτικά. Δηλαδή δεν είχαν τη δυνατότητα το χειμώνα να μπορέσουν να τα απεξέλθουν στα πάγια έξοδά τους για να μπορέσουν να συνεχίσουν το επάγγελμα. Ξέρετε, αυτή η γενιά των πενιντάριδων, δεν ξέρω αν πέφτω έξω, είναι αυτή η οποία στηρίζει και κρατάει ακόμα τη μόνη σε ταξί. Και αν σας ανησυχεί. Ναι, είμαστε. Είμαστε αυτοί οι μοναδικοί που δεν μπορούμε να αλλάξουμε πλέον σε αυτή την ηλικία επάγγελμα. Δεν θα μας πάρει κανείς σε οποιαδήποτε δουλειά άλλη να εργαστούμε. Εγώ θέλω να το πάω λίγο αν η νέα γενιά έτσι έχει στόχο να πιάσει τη μόνη. Αν τα νέα παιδιά που ξεκίνησαν και οδηγούν ταξί, έχουν πάρει ένα ταξί τους στο όνομά τους, επιθυμούν να παραμείνουν στον κλάδο. Δεν υπάρχουν πολλοί καινούργοι που ασχολούνται με το επάγγελμα γιατί βλέπουν ότι δεν μπορούν να βγάλουν κάτι. Δηλαδή κάθονται, ας πούμε, στο τιμόνι τόσες ώρες και όταν κλείνεις ταμείο πλέον βλέπεις ότι τα προσωπικά σου έξοδα δεν τα έχεις βγάλει. Δηλαδή δεν αξίζει πλέον κάποιος να λέει ότι εργάζομαι όταν δεν πάει ένα μεροκάμα το σπίτι του. Μάλιστα, ας ευχηθούμε να υπάρξει μία άνοδος και μία τόνωση της τουριστικής κίνησης προκειμένου να κινηθεί και ο κλάδος σας και να καταγράψουμε. Εμείς το ευχόμαστε και το ελπίζουμε. Βέβαια, βέβαια. Και να καταγράψουμε και το ρεπορτάζ και προς το τέλος της τηλεοπτικής σεζόν εδώ για την εκπομπή, να δούμε αν έχει αλλάξει κάτι. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Πασχάλη. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ.